Ανταλλαγή πυροβολισμών φαίνεται πως σημειώθηκε στην περιοχή των αμολόφων της Καβάλας του Δήμου Παγκαίου το απόγευμα της Τετάρτης. Ο τελικός απολογισμός ήταν 3 ελαφριά τραυματίες, 45, 35 και 25 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν με 3 ασθενοφόρο οχήματα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα κατέθεσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας τα 3 ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες, κυρίες και κύριοι, από την περιοχή των αμολόφων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι λόγοι ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ την κατάλληλη έρευνα φυσικά διεξάγει και το αρμόδιο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από ό,τι φαίνεται και οι 3 είναι ηλικίας άνω των 45 ετών, ενώ αναμένεται και το επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης σε επόμενες ώρες. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έγιναν σήμερα, είχαμε και ένα περιστατικό στους αμολόφους. Μάθαμε ότι γίνανε πυροβολισμοί. Από τους πυροβολισμούς το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 3 συμπολίτες μας να είναι χτυπημένοι. Το ένα περιστατικό ήρθε πριν από λίγο στο ΕΚΑΒ, ήρθε στα επίγοντα. Οι γιατροί ήδη είναι κάτω και τον περιποιούνται. Περιμένουμε και τα άλλα 2 περιστατικά. Τα 2 πρώτα περιστατικά που μάθαμε έχουν το πρόβλημά τους, αλλά δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Και περιμένουμε και το 3ο, το οποίο μας είπαν ότι είναι καλύτερα. Ξέρω ότι έγινε στα beach bar, τα οποία είναι μετά την Πέραμο. Εκείνο εκεί. Από εκεί και πέρα στους αμολόφους. Αυτά. Οι 3 τραυματίες φαίνεται πως έχουν καταγωγή από την Εύβοια, ενώ διέφυγαν τον κίνδυνο. Ασθενοφόρο οχήματα χρειάστηκαν να έρθουν από την Καβάλα να παραλάβουν τους 3 τραυματίες, όπως υπογράμμισε στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, κ. Κώστας Τσιλικάκης. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι 3 ασθενοφόρα παραβρέθηκαν στο σημείο για να παραλάβουν 3 ασθενείς, οι οποίοι είχαν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Διακομίστηκαν όλοι στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και από εκεί και πέρα θα αντιμετωπιστούν και θα δούμε περαιτέρω για την υγεία τους. Εντάξει, ήταν σε... δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά ούτε και σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. Αντιμετωπίστηκαν πάντως από 3 ασθενοφόρα από τους συναδέλφους διασώστες και ο γιατρός και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή περιθάλπτονται από τους γιατρούς εκεί και το νοσηλευτικό προσωπικό.